Καλησπέρα φίλες και φίλοι και όλα τα φιλαράκια του καναλιού Console Hunter. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα ένα νέο επεισόδιο παραλαβές των αγορών μου των τελευταίων μηνών από eBay κτλ. Συν το δεύτερο επεισόδιο που δείχνω και fan mails. Το κανάλι μεγαλώνει, αρκετοί γουστάρετε λίγο περισσότερο τη φάση, Console Hunter κτλ. Ενθουσιάζεστε πολύ γενικά με το κανάλι και με αυτά που δείχνω και δείχνετε πάρα πολύ αμέριστα την αγάπη σας, είτε σε μηνύματα, είτε σε σχόλια, αλλά και φυσικά πλέον έχουν αρχίσει να καταφθάνουν και fan mails. Θα ξεκινήσω ανάποδα, δεν θα δείξω το τι έχω αγοράσει, θα δείξω το τι μου έχετε στείλει και είναι αρκετά τα πραγματάκια αυτά, οπότε θέλω να τα δείξω. Ξεκινάμε με αυτό εδώ το Batman, το με πιξελώσιμο της Ocean, το οποίο το έδειξα και στο πρόσφατο επεισόδιο, στο αφιέρωμα του Amstrad CPC 61, στο επεισόδιο με τον Amstrad CPC 6128. Αυτό μου το έστειλε, παιδιά, ο φίλος του καναλιού, ο Μιχάλης ο Μπατζάκης από τη Μυτιλίνη. Είχα βάλει μια αγγελία αναζήτησης και ο Μιχάλης μου είπε, ρε φίλε, όντως μου λέει είναι το πρώτο video game που έπαιξα. Του λέω, ναι ρε φίλε και τα λοιπά, έχω τελειωθεί να το βρω και θα πάρω και τον Amstrad. Τότε μου λέει, είναι Χριστούγεννα και στο κάνω δώρο, ναι Νικόλα. Μου λέει, εντάξει, πάρ' τον να γουστάρεις. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, ο Μιχάλης με εξέπληξε, με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν ήθελε λεφτά, εννοείται, να του δώσω και μου το έστειλε. Και πραγματικά η συγκίνηση και η ανάμνηση, η νοσταλγία ήταν απίστευτη. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που μου το έκανε δώρο ο Μιχάλης και πραγματικά θα είναι και θα φαίνεται πάντα πίσω στη βιβλιοθήκη στα επεισόδια δίπλα σε κάτι φιγούρες του Batman. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη μου και πάλι πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Και αυτό το είδατε στο επεισόδιο με τον CPC. Οφείλω όμως να το πω γιατί είναι donate στο κανάλι. Το έκανε ο κύριος Γιάννης Παπαδάκης που έβλεπε ότι έψαχνα και το αντίστοιχο instructions manual του CPC και επειδή δεν το βρίσκα, μια μέρα μου λέει Νίκο, μου λέει στο κάνω δώρο με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη γιατί βλέπω ότι το γουστάρεις αυτό που κάνεις κτλ. Και ήρθε και αυτό σαν fan mail donate. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Δεν έχω αρχίσει ακόμα να το διαβάζω, αλλά πιστεύω ότι τώρα στην άδειά μου σύντομα, αντί να κάνω κανένα επεισόδιο, λέω να κάτσω να το διαβάσω. Τι λέτε εσείς φίλοι? Και τώρα πάμε σε ένα εξίσου καταπληκτικό donate. Το πρώτο τεύχος, παιδιά, του Game Pro σε άψογη κατάσταση. Ένα τεύχος που έψαχνα αρκετά τον τελευταίο χρόνο και το είχα χάσει μέσα από τα χέρια μου αρκετές φορές γιατί δεν είχα προλάβει κτλ. Ή δόθηκε λίγο υπογείωση. Ξέρετε τα κλασικά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική Greek Retro Community, την πολύ αγαπητή κτλ. Και λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα περιοδικό το οποίο ήταν το ξεκίνημα μιας ιστορίας για την ελληνική σκηνή τότε, η οποία ήταν η σκηνή αυτή, άκουγε το όνομα Game Pro, που έφερε και πάρα πολλά άλλα περιοδικά συνέχεια να δημιουργηθούν. Ο Θάνος επίσης με αυτό μου έκανε δώρο και κάποια άλλα Game Pro και Games περιοδικά για ακόμα καμιά 7-8, απλά επειδή τα έχω τακτοποιήσει στις ντάνες μέσα ήταν λίγο δύσκολο να τα βγάλω, οπότε 7 περιοδικάκια δώρο από το φίλο και γαλατσιώτη και μεγάλο φαν του καναλιού Θάνο Φασούλα, που τον Θάνο τον είδατε ήδη στα αφιερώματα με τα Fighting Games, επαγγελματίας παίχτης, πάρα πολύ professional παίχτης σε Fighting Games που μας έδωσε ξύλο, μας ξυλοφόρτωσε να πούμε, δεν τον ξαναφωνάξουμε ποτέ βέβαια να παίξουμε μαζί. Τέλος πάντων, τρομερό δώρο στο κανάλι. Πραγματικά με έπιασε αδιάβαστο με αυτό ο Θάνος και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επόμενο δώρο από άλλον Θάνο, αυτή τη φορά τον Θάνο τον Άκουα, τον πολύ καλό μου φίλο που έχει το κατάστημα το Fishroom.gr. Ένα special and exclusive αφιέρωμα του πασίγνωστου περιοδικού Edge για ρετρό παιχνίδια πίσω στο 2004, παιδιά. Ένα αρκετά όμορφο αφιέρωμα, σχεδόν πριν από 17 χρόνια βέβαια, που έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το διασκέδασα, το διάβασα όλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Θάνο. Και επίσης ο Θάνος μου έκανε δώρο και αυτό το user,
Τεύχος 69, Μάιος 96, με τον Beast Within την παιχνιδάρα τότε που είχε βγει. Εντάξει, σε άψογη κατάσταση. User, αγαπάω user, ψάχνω περιοδικά user. Και αυτό ήταν άλλο ένα δωράκι του Θάνου. Συνεχίζουμε με άλλα τρία περιοδικά δώρο στο κανάλι Fan Mail, αυτή τη φορά από τον Φώτη τον Μαυράκη, τον μεγάλο ιδρυτή του Retro Computers GR, που έχει μια massive, μια απίστευτη συλλογή περιοδικών που πραγματικά με την καλή την έννοια είχα ζηλέψει όταν είχαμε κάνει το Room Tour, και εκεί και όλα στον Οκτώβριο ήταν η αλήθεια που έφαγα ένα μεγάλο ερέθισμα να επεκτείνω και να μεγαλώσω τη δικιά μου συλλογή περιοδικών. Ο Φώτης ήταν αυτό το ερέθισμα και εδώ μου έχει στείλει κάποια τέφη που έψαχνα, μου τα δώρησε. Ψάχνω τέτοιοι του Pixel τα οποία έχουν αφιερώματα σε κονσόλες και έχω βρει σχεδόν τα περισσότερα. Μου λείπουν κάπου 5 τέτοια από αυτά που θέλω από τα 30 Pixel που είχα αποφασίσει να μαζέψω. Δεν μιλάω για Next Generation, μιλάω για τα κανονικά τα Pixel που ακόμα ήταν σε παρουσίαση Home Micros και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν δώρο από τον Φώτη, όπως επίσης και αυτό εδώ που εντάξει έχει φύγει το εξώφυλλο, δεν μας πειράζει. Πολύ όμως κορυφαίο εξώφυλλο. Τεύχος 61, Δεκέμβριος 89, παρουσίαση Sega Master System 1 από τον τότε αντιπρόσωπο της εποχής, το Omnishop. Και επίσης άλλο ένα τεύχος που έψαχνα και το είχε ο Φώτης και μου το δώρησε, το user το 38 με πρώτη παρουσίαση στο Mega Drive 2. Να ξέρετε ότι ψάχνω και το τεύχος 28 που έχει αφιέρωμα στο Mega Drive 1. Είναι από τα λίγα user που θέλω για να κλείσουν τη συλλογή μου, και να εδώ και μια πολύ ωραία διαφήμιση την οποία δεν θυμόμουν από μικρός, ίσως και να την έβλεπα και πρώτη φορά, την είχα ξεχάσει τελείως. Πολύ όμορφη διαφήμιση. Τευχάκια αυτά δώρο από τον Φώτη τον Μαυράκη, τον ιδρυτή του Retro Computers GR. Και τώρα συνεχίζουμε σε δύο άλλα ωραία τεύχη. Game Pro, τεύχος 79 και τεύχος 75, τα οποία μου τα έκανε donate fan mail ανιδιωτελώς ο φίλος του Καναγιού, ο οποίος με έχει μάθει από τους Joystick GR, ο Παντελής Φραγκούλης, από το αγαπημένο μου νησί της Κο. Είχα κάνει και ένα post ότι μου λείπανε, ρε παιδί μου, 5-6 περιοδικά Game Pro, και ο Παντελής κατευθείαν μου έστειλε προσωπικό μήνυμα, χωρίς να είμαστε φίλοι. Μου λέει: Νικόλα, παρακολουθώ το κανάλι σου, μου αρέσει αρκετά η δουλειά σου, και το να σου χαρίσω αυτά τα δύο περιοδικά είναι το λιγότερο σαν ευχαριστώ, ας πούμε, για αυτά που μας προσφέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Σου έχω πει και σε PM ότι σύντομα σκέφτομαι να ξαναέρθω στο νησί της Κο, οπότε θα σε πάρω και θα σε κεράσω καμιά μπύρα στο Μήλος Beach Club να γουστάρουμε. Δύο τεφάκια Game Pro λοιπόν, Παντελή Φραγκούλη από την Κο. Και πάμε σε ένα από τα τελευταία Game Pro που μου είχαν μείνει, το πρώτο τελευταίο για να κλείσω όλη τη συλλογή, το Game Pro τεύχος 106, το οποίο μου το έκανε επίσης δώρο fan mail ο φίλος του Καναγιού, ο Γιώργος ο Μπαρμπουνάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αγαπώ το Ηράκλειο της Κρήτης, χαιρετίσματα. Έχω περάσει εκεί ένα καλοκαίρι του 2002 μένοντας για κάποιο διάστημα κάνοντας την πρακτική μου στα Ξενία Ήλιος, για όσους γνωρίζετε. Γιώργο, άψογη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Καταπληκτικό. Να είσαι καλά, γορίνα μου. Και επίσης πάμε και στο πρώτο τελευταίο fan mail. Ο Mark ο Ασκανιάν, ο οποίος έχει ένα account που θα ήθελα να κάνετε follow στο Instagram, το Save the Game. Ο Μάρκος είναι συλλέκτης με ρετρό και μιλήσαμε κιόλας να μπορέσουμε στο μέλλον να του κάνω και ένα room επεισόδιο παρουσίαση της συλλογής του. Βρεθήκαμε με τον Μάρκο προχτές, μου έστειλε ένα μήνυμα. Τα γνωστά, ξέρετε, συγχαρητήρια για το κανάλι, πάρα πολύ καλή δουλειά σου, και από το να πάνε κάπου για πέταμα μου είπε ότι εσύ είσαι το κατάλληλο άτομο να τα αποκτήσεις. Και όντως είναι και λίγο αλήθεια αυτό, γιατί αυτά εγώ τα θεωρώ θησαυρούς. Ο Μάρκος λοιπόν μου χάρισε αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα πολύ χορταστικό, ας πούμε, βιβλίο, να το πω έτσι. Είναι ένα αλμανάκ, δηλαδή ένα αλμανάκο για το 2005, το οποίο είναι βασισμένο σε αυτές τις κονσόλες εδώ που βλέπετε. Πολύ πλούσιο, πολύ ωραίο. Μάρκο, καταπληκτικό. Επίσης μου έδωσε αυτό το τεύχος Games, το 85. Μου έδωσε αυτό εδώ, το Xbox 360 Magazine, ξένο παιδιά τεύχος, με Battlefield 3 εξώφυλλο. Άλλο ένα 360 τεύχος με Call of Duty Modern Warfare 3 και Grand Theft Auto 5.
360 εποχές. Επίσης, μαζί ένα PlayStation 3 περιοδικό exclusive και αυτό ξένο. Έχω να ρίξω, παιδιά, τρομερό διάβασμα. Γενικά προσπαθώ όλα τα περιοδικά που παίρνω στον ελεύθερο χρόνο, αντί ας πούμε να κάτσω π.χ. να παίξω video games ή αν δεν κάνω κάτι σχετικά με το κανάλι, πλέον διαβάζω τα περιοδικά. Έχω αρρωστήσει με τα περιοδικά και τους τελευταίους μήνες, να ξέρετε, έχω σταματήσει πολύ να αγοράζω video games και περισσότερο ρετρό, όπως θα θυμάστε από άλλες παραλαβές που είχα πολύ πράγμα πάνω στο τραπέζι. Αυτή τη φορά δεν έχω τόσα πολλά πράγματα σε video games, αλλά έχω πάρα πολλά σε περιοδικά. Θα το δείτε αυτό και σε επεισόδιο που έρχεται σύντομα, που είναι χαμός από gaming περιοδικά, μέρος τρίτο, επειδή έχουμε κάνει και τα δύο περασμένα. Αυτό επίσης μου το έκανε fan mail πάλι ο Μάρκος, είναι στην ίδια ακολουθία του πακέτου που μου έστειλε Χριστούγεννα 1999, και επίσης και ένα PlayStation 50 τεύχος του ελληνικού PlayStation Magazine. Μάρκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά. Instagram, παιδιά, save the game, πολύ όμορφο account με πολλά έτσι collectibles και διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια από τη συλλογή του Μάρκου. Τώρα λοιπόν, τι έχω όμως τώρα εδώ. Τώρα εδώ έχω το massive donate fan mail box του καναλιού, το οποίο, παιδιά, αυτό θέλω να σας πω ότι μου ήρθε στο σπίτι, και αυτό εδώ το κουτί που δεν χωράει στο πλάνο, κάποιοι το έχετε δει στα spoilers που έκανα στα social media κάποιες μέρες πριν. Αυτό, παιδιά, το κουτί μου το έστειλε ο φίλος Χρήστος, ο οποίος με έμαθε από την εκπομπή που φιλοξενήθηκα και που έγινε μια επεισοδιά, και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που δώσατε αυτό με προσωπικά μηνύματα και σέας και τα λοιπά. Όσοι το είδατε δηλαδή, μου δείξετε την αγάπη σας. Ξέρω ποιοι είστε αυτοί που το είδατε και το γουστάρατε πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος λοιπόν Χρήστος με έμαθε εκεί, γνώρισε επί τόπου το κανάλι και θεώρησε ότι αυτά τα πράγματα που είχε στην αποθήκη του πολλά χρόνια και ίσως να ήθελε να τα πετάξει ή τα είχε διαγράψει από τη μνήμη του, αποφάσισε ότι πρέπει να μου τα κάνει δώρο εμένα. Και το έκανε. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Έστειλες πάρα πολλά πράγματα. Για κάποιους μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά, αλλά εμένα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρώτον και σαν κίνηση. Δεύτερον, σαν όγκο περιεχομένου, είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα εδώ που θα δείτε. Και κάποια είναι και πολύ ιδιαίτερα, αλλά εμένα, ας πούμε, επειδή πάντα από μικρός μου αρέσανε σαν μοναχοπέδι τα δώρα, είναι τώρα σαν να νιώθω ότι έχω γενέθλια και μου έσκασε ένα δώρο από κάποιον πολύ καλό φίλο. Έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό είμαι και πολύ συγκινημένος γενικά με τα πράγματα που μου έχετε δώσει όλοι, ας είναι περιοδικά. Εμένα αυτή την τρέχουσα στιγμή τα περιοδικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και έχω αναπτύξει μια τεράστια συλλογή, και το ξέρετε κιόλας ότι το έχω χαϊπάρει και πολλοί άρχισαν να ψάχνουν περιοδικά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω αυτό, μου το λέτε μόνοι σας κάποιοι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κακό λοιπόν αυτό, να γίνονται κάποια έτσι αναφορά σε κάποια πράγματα που γουστάει να συλλέξει ο κόσμος μετά. Οπότε λοιπόν εδώ έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θα τα βγάλω τώρα λίγο πλάγια, γιατί δεν χωράει το πλάνο εδώ. Να τα δούμε λίγο παρέα και μετά να προχωρήσουμε στις παραλαβές. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα έτσι ξεστηματάκι. Εδώ, παιδιά, έχει CD demo, συγγνώμη, κορονοϊός, τα οποία ήταν μέσα στο ξένο PlayStation Magazine, το οποίο τα εξώφυλλά του και αριθμητικά ήταν λίγο προγενέστερο από το ελληνικό PS Magazine, δηλαδή έτρεχε εκεί νωρίτερα από τη δικιά μας έκδοση στην Ελλάδα, και θα δείτε ότι μετά και αρκετά εξώφυλλα είναι ίδια με τα ελληνικά. Σαφώς το ελληνικό ήταν μια αντιγραφή του αγγλικού PS Magazine, όπως επίσης και τα demos. Η μεγάλη διαφορά όμως ήταν ότι στην Αγγλία, παιδιά, το βάζανε μέσα σε αυτά τα cases, ενώ στην Ελλάδα τα είχαν στις χάρτινες θήκες. Εδώ λοιπόν μου τα έχει κάνει έτσι με το λαστιχάκι, όπως βλέπετε, δέμα ο Χρήστος, και θα ήθελα έτσι να τα δούμε, γιατί τώρα και εγώ τα ανοίγω πρώτη φορά. Μου έχει γράψει λοιπόν εδώ demos, και πάμε λίγο να το βγάλω αυτό και να τα δούμε λοιπόν. Demo 1, Demo 1, έλα ρε φίλε. Εδώ τι έχει τώρα μέσα, κάτι έχει. Demo 1, ρε παιδιά. Και από πίσω, τώρα τι παιχνίδια έχει μέσα δεν ξέρω, αλλά ιντριγκάρομαι να το βάλω εδώ στο PlayStation να δω. Και εδώ έχει κάτι πολύ χοντρό μέσα. Για να δούμε, ρε παιδιά, έτσι είμαι λίγο περίεργος να δω τι έχει εδώ μέσα.
Καταλογάκι με ερωτηματολόγιο. Μάλιστα. Αυτό εννοείται ότι δεν νομίζω ότι υπήρχε στο ελληνικό PS Magazine. Πάρα πολύ ωραίο. Μισό λεπτό. Να το βάλω εδώ. Και να τα προχωρήσουμε. Εντάξει, αυτό το κουτί θα μας πάρει αρκετή ώρα, αλλά αξίζει. Θέλω να δείξω την κίνηση του χρήστου. Λοιπόν, PlayStation εδώ, Demo 1. Τώρα είναι λίγο μπερδεμένα. Εδώ, ας πούμε, είναι σίγουρα ελληνικά αυτά. Το Demo το 52 βλέπετε. Τα βάλω λίγο ξεχωριστά. Εδώ. Τι είναι αυτό, άραγε. VIP. Α, ναι, VIP γράφει. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από τη θήκη του ίσως να ήταν ελληνικό, ποιος ξέρει. Eurodemo 49, Eurodemo 48, θα το βάλω με τη σειρά. Βάλω και αυτό εδώ. Βάλω και αυτό από κάτω. 10 Game Demo Disc, Essential PlayStation. Αυτό ήταν, ναι, ήταν άλλη σειρά περιοδικού, που υπήρχε νομίζω και στην Ελλάδα. Όχι, δεν πρέπει να υπήρχε στην Ελλάδα. Λοιπόν, μάλιστα, 5 λέει εδώ, το βάζουμε εδώ, κι άλλο Essential PlayStation Demo, CD4, ανά τα παιχνίδια, ναι, να τα παιδιά, Tekken 2, Disruptor, Power Stroker, Commander Conquer, το Sinden 2, Tomb Raider, Porsche Challenge, εντάξει, χαμός. Demo 1, αυτό είναι σαν να ήταν μέσα στο PlayStation, ρε παιδιά, με το δεινόσαυρο, αυτό πρέπει να είναι, με τον T-Rex. Νομίζω όμως ότι το έχω και εγώ. Ή έχω τον Demo 2 που ήταν σε κόκκινο με την ίδια γραμματοσειρά. Πρέπει να το δω πίσω που έχω φυλαγμένα εγώ τα δικά μου demo τα περιοδικά και από το PlayStation 1. Πολύ ωραίο. Ένα demo σκέτο PlayStation 2. Eurodemo 66. Το βάλω και αυτό από κάτω εδώ. Και άλλο εδώ. 07. Α, PlayStation Magazine. Το 7. Παράπαδε ράπερ, παιδιά. Το 8. Crash Bandicoot 2, αυτό με το αντίστοιχο εξώφυλλο, υποθέτω. 10. Το θυμάστε το εξώφυλλο. Άλλο εδώ. 9. Actual Soccer. 12. Πω. Μπορεί να είναι demos, αλλά αυτά υποθέτω τα έπαιρνε ο φίλος Χρήστος από τον ξένο τύπο που υπήρχε στην Ομόνια και σε πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα με τύπο. Κάπως έτσι πιστεύω θα έχεις κάνει τη δουλίτσα, Χρήστο. Ωρε φίλε, το demo του Resident Evil 2. Τι λες τώρα. Είναι άξια συλλογής, παιδιά. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν τα πέταξες φιλαράκια αυτά, γιατί σε μένα έχουν λόγο ύπαρξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 16, το βάλω αυτό λίγο εδώ. Grand Turismo. Tommy Mackinen Rally. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία τα demos. Τα βάζω εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα έτσι τι άλλα υπάρχουν. Υπάρχουν 3 manuals που μου είχε πει ότι δεν υπάρχουν τα παιχνίδια. Είναι μόνο τα manuals. Υπάρχει, μου είπε ένα παιχνίδι το οποίο το είχε χάσει, αλλά μου λέει μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη θήκη του, που θήκες PlayStation 1 δεν πολύ βρίσκουμε εύκολα. Εντάξει, θα το χρησιμοποιήσω και ας είναι και λίγο σπασμένη, μια χαρά, κάτι θα βρούμε να μπει εδώ. Βασικά ξέρω τι θα μπει εδώ. Εδώ μου είπε, Νικόλα, φυσικά υπάρχουν, μου λέει, και αντιγραφές. Οπότε μου λέει, πέτατες, μου λέει, κάντε ό,τι θες, είναι δικές σου. Δεν θα τις πετάξω εδώ βέβαια. Έχω και εγώ αντιγραφές από τότε. Θα μπουν λογικά εκεί με τη σειρά τους. Σε κάποιες κιόλας έχει κάνει και εξώφυλλα, βλέπετε. Road Rush 3D. Εδώ. Αντιγραφούλες. Καλά, αυτό το θυμάστε. Το demo του Oddworld, παιδιά. Free playable demo. Respect και γι' αυτό. Δεν το είχα. Το θυμάμαι μικρός. Δεν το είχα όμως. Εδώ είναι κάποιες άλλες αντιγραφές. Πρίνκο, Philips, Gula World, Breath of Fire 3 εδώ, Ace Combat 2 υποθέτω, Grand Turismo, Command & Conquer 2 στα 2 το CD. Μια πολύ ωραία κόπια Alundra,
Απίστευτο παιχνίδι, παιδιά, το Alundra, με Ιαπωνέζικο εξώφυλλο και sticker που κάνανε, τότε ήταν πολύ συνηθισμένο στις κόπιες. Το Alundra είναι από τα αγαπημένα παιχνίδια τύπου Zelda για το PlayStation 1. Crash Bandicoot δεν μου αρέσαν ποτέ. Chucky Chan, γνήσια κόπια, παιδιά. Marvel vs. Capcom 2. Όχι, το 1. Δεν βλέπω και καλά. Παιχνιδάρα. Red Alert 2, αλλά στα γαλλικά Alerte Rouge. Ωραίο. Εδώ δεν ξέρω τι έχει. Παιχνιδάκι, αντιγραφή. Λοιπόν, και τώρα πού να σας πάω. Να σας πάω τώρα στα δύο τελευταία θέματα, πιο από τα πρώτα να κάνω του περιοδικού. Δεν ξέρω τώρα, και άλλη μια αντιγραφή εδώ. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνω καλύτερα τα περιοδικά. Δώστε μου ένα λεπτό. Ένα κομμάτι το οποίο ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το donate ήταν ότι είχε μέσα πάρα πολλά περιοδικά, παιδιά, ο Χρήστος. Το κουτί μας χαιρέτησε. Είχε λοιπόν πάρα πολλά περιοδικά, εκ των οποίων μια 25αριά περιοδικά ήταν Game Pro. 4-5 από αυτά τα είχα, αλλά τα άλλα 20, παιδιά, δεν τα είχα. Ήταν τα τελευταία Game Pro γενικά που ήθελα για να ολοκληρώσω τη συλλογή, και αυτό επειδή με είχε ενημερώσει ο Χρήστος ποια τευχή ήτανε. Πραγματικά χάρηκα απίστευτα, γιατί ήταν τρομερά σημαντικό, επειδή ήθελα να κλείσω αυτή τη συλλογή του Game Pro, να μου δώσει κάποιος τόσα πολλά τεύχη που σε αγγελίες το τελευταίο τρίμηνο, ας πούμε, που ψάχνω Game Pro περιοδικά, έχω χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Και δυστυχώς στεναχωριέμαι που κάποιοι άνθρωποι, επειδή είδαν ότι τα ψάχνω, μου στέλναν έτσι για τιμές, λες, ας πούμε, και θα πλήρωνα χρυσάφι το κάθε τεύχος. Επειδή δηλαδή τα ψάχνει ο Console Hunter, πάει να πει και ήταν ακριβά. Γιατί πολλοί ξέναν σε αγγελίες ότι ήμουν εγώ. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, δεν πάει έτσι. Τα περιοδικά πριν τα δίνανε από 30 λεπτά, 50 λεπτά, ένα ευρώ βαριά. Και μετά τα επεισόδια μου άρχισαν λίγο να, οι τιμές να φεύγουν 3, 5 ή 10 ευρώ το τεύχος. Για κάποια συμφωνώ για τις τιμές, για κάποια πρώτα τέχνη του Game Pro, του Games, ναι. Αλλά για κάποια Game Pro, ας πούμε, οι τιμές είναι τώρα πλέον βαριά 2 ή 3 ευρώ. Anyway, μην κάνω άλλη παρένθεση. Ο Χρήστος μου είχε πάρα πολλά εδώ περιοδικά. Είχα κάποια διπλά λοιπόν, αλλά πολλά από αυτά δεν τα είχα. Και χάρηκα πάρα πολύ. Κάποια θα τα αλλάξω και με φίλους, ας πούμε, που δεν έχουν εκείνη. Και τώρα θέλω να δείξω τα άλλα τα περιοδικά εδώ. Έψαχνα να ολοκληρώσω τα PlayStation Magazine, τα ελληνικά, από το τεύχος 1 έως το 30, και με αρκετό κόπο τα είχα βρει όλα, έξω από το τεύχος 4. Και σκάει, ας πούμε, σήμερα, και δεν ήξερα ότι είχε μέσα και αυτό, και είχε ρεπεδί το τεύχος 4. Οπότε έκλεισα όλα τα PS Magazine από το 1 στο 30, και τώρα δεν ξέρω αν θα αφοσιωθώ από το 30 μέχρι το 50. Είναι μια απόφαση αυτή. Εγώ είχα ζήσει μέχρι το 25 περίπου αυτό το περιοδικό. Θα δείξει. Θα δείξει. Oh, The Lost World. Θα επιβιώσεις. Λοιπόν, ένα τέτοιο περιοδικό. Αυτό, εντάξει, το έχω. Θα το έχω για να το ανταλλάξω με κανένα άλλο PS Magazine. PlayStation Power περιοδικό, το οποίο αυτό το τεύχος δεν το έχω, και είναι συγκεκριμένα και το νούμερο 3 κιόλας. Πρέπει να έχω το 2 ή το 1 κιόλας, εγώ. PlayStation Magazine συλλεκτική έκδοση, παιδιά, με δύο συλλεκτικά CDs. Συλλεκτική έκδοση 4. Δεν είχα κανένα ποτέ από αυτά τα συλλεκτικά. Είναι λίγο μεταγενέστερο, βλέπω, γιατί βλέπω και PS1. Πόπο, έχει να πέσει ξεφύλισμα. Ευχαριστώ για αυτό, Χρήστο. Ξένο Game Pro. Το βλέπουμε εδώ. Τεύχος. Το δούμε στα πλάγια. Τεύχος 111 ήδη το 97. Το 97 εμείς πρέπει να ήμασταν στο τεύχος 10-15. Φαίνεται πόσο χορτάτο είναι το αμερικάνικο. Δεν ξέρω το αμερικάνικο, είναι αγγλικό, είναι, για να δω. Ναι, βλέπω πρώτα λίρες, οπότε υποθέτω είναι το αγγλικό. Πολύ ωραίο και αυτό. Ένα άλλο περιοδικό που δεν έχω δει. PlayStation 2. Ξένο, UK. Περιοδικάκι. Game Pro 38, το οποίο το έψαχνα και μου το στείλε φίλος, όπως είπαμε. Όχι, βασικά αυτό το αγόρασα, λάθος, το είχα αγοράσει πριν από μια εβδομάδα. Δεν ήξερα μέσα ότι το είχε και αυτό ο Χρήστος. Δεν μου τα είχε κάτσει να μου τα πει όλα αναλυτικά. Μου είχε πει πιο πολύ κάτι για τα τελευταία του Game Pro που τον είχα ρωτήσει. Το έχω και ανταλλαγή αυτό, με τεύχη που μου λείπουν πλέον από Games. PlayStation
2 official magazine. Τεύχος ελληνικό games του 30. Και αυτό σε ανταλλαγή με άλλα games περιοδικά που δεν έχω. Συγγνώμη. PC Master περιοδικό, Σεπτέμβριο 2004. Δεν το είχα. Ωραίο. Και ένα Essential PlayStation. Από αυτά που είδατε κάποια demo πιο πριν. Και παιδιά, εκτός από αυτά και αυτά, έχουμε κι άλλα περιοδικά από το Χριστάρα. Μας έχει τρελάνει ο Χριστάρας, να πούμε, σήμερα με το κουτί του. Πάμε να τα δούμε. Official PlayStation Magazine, το αγγλικό, από τα demo που είδατε πριν. Σας θυμίζουν κάτι τα εξώφυλλα? Ήταν όλα στο ελληνικό αυτά. Όλα τα εξώφυλλα αυτά. Κι άλλο αγγλικό. Κι άλλο αγγλικό. Cool Borders 2. Και αυτό σε ελληνικό εξώφυλλο, το θυμάμαι. Marvel vs. Όχι, Marvel Super Heroes. Απίστευτο παιχνίδι. Θα νομίζω ότι είναι τα ελληνικά, ίσως θα θυμάστε και εσείς τα εξώφυλλα, αλλά όλα αυτά είναι τα UK. Και το Resident Evil 2, βεβαίως, βεβαίως, που είδατε και πριν και το αντίστοιχο demo του. Και αυτό το είδατε, το Gran Turismo με το demo. Καταπληκτικό. Το 34. Το 35. Και το 36. Όλα αυτά τα έχω σαν εξώφυλλα και στα ελληνικά. Τα βάζω εδώ. Και το τελευταίο κομμάτι αυτού του massive box που είπα εγώ είναι, παιδιά, και games. Πέρα δηλαδή από τα demo και τις αντιγραφές και τα περιοδικά, μέσα ο Χρήστος μου είχε και κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ τα παιχνίδια, τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, έχει μια παιχνιδάρα της Irem, το R-Type Delta, το οποίο δεν του είχε σωθεί το case, έχει μείνει μόνο αυτό, αλλά μου είχε μέσα ένα case που δεν έλειπε το παιχνίδι. Τι κάνουμε? Troy Shoot το εξώφυλλο, μπαίνει μέσα αυτό, εκτυπώνω και ένα μπρος πίσω σε καλή ηλουστρασιόν ποιότητα εξώφυλλο πιστόφυλλο και ψάχνω από το eBay το manual. Γίναμε R-Type Delta. Ευχαριστώ πολύ ρε Χρήστο. Λοιπόν, FIFA 99 με manual, βαρύ. FIFA 98 χωρίς θήκη. Εντάξει, εδώ έκλαψα λίγο γιατί δεν το είχα το Tekken 3. Collector's Edition. Πολύ ψαρωτικό. Βέβαια έχει σπάσει, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν το είχα το Tekken 3, το παίζα μόνο σε κόπια μικρός και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που το είδα και αυτό μέσα. Όλο εκπλήξεις, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο παιχνιδάκι, Madden 2001, Rugby. John Madden, όσοι τον γνωρίζετε και τον θυμάστε από τα Mega Drive τα παιχνίδια. John Madden's Football, σε συνεργασία πάντα με την Electronic Arts. Ένα παιχνίδι που είχα κάψει στο PC αλλά όχι στο PlayStation. Rogue Spear του Tom Clancy, του συγγραφέα, Rainbow Six, Ubisoft. Πολύ καλός τίτλος, παιδιά. Roscoe McQueen. Τον θυμάστε τον Roscoe που έβαζε φωτιές εκεί? Τι ήταν, νομίζω πυροσβέστης ήταν, κάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Πρέπει λίγο να το βγάλω αυτό εδώ. Εδώ έχει λίγο τη ζημιά του. Εντάξει, νομίζω έχω σκέτο μόνο μπροστά κομμάτι. Need for Speed Road Challenge. Adidas Power Soccer. Ωραίο. Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, να σας πω, δεν το θυμάμαι καθόλου. Largo Winds. Δεν μου λέει κάτι. Είναι και Ubisoft, βλέπω. Αλλά πραγματικά εμένα δεν μου λέει κάτι. Κομπλέ μέσα και αυτό. Και για τέλος, το πιο σημαντικό παιχνίδι για μένα. Εντάξει, όλα είναι ωραία και καλοδεχούμενα. Απλά με τα αθλητικά, ας πούμε, κάποια δεν το είχα. Παιδιά, έπαθα σοκ μαζί με το Tekken και με αυτό εδώ. Παιδιά, ήταν όλο το τεράστιο κουτί που με έκανε δώρο ο φίλος Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστώ θερμά για αυτό το μεγάλο σου δώρο για το κανάλι. Ο Χρήστος, όπως προείπα και στην αρχή, με ανακάλυψε στην εκπομπή της Κοσμοτέτη TV, το Game R1,
και εκεί έμαθε ταυτόχρονα και το κανάλι, μπήκε, έψαξε κτλ. Του άρεσε πολύ αυτό που είδε και αποφάσισε ότι αυτά τα κομμάτια του ήθελε να τα χαρίσει σε μένα. Χρήστο, το είπα πολλές φορές, το λέω και μια τελευταία, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και φυσικά ευχαριστώ και όλα τα άλλα τα παιδιά που μου στείλανε από όλες τις μεριές της Ελλάδας τα περιοδικά τους με την αγάπη τους. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και μην ξεχνάτε, αν έχετε κι εσείς κάτι που θέλετε να στείλετε και πιστεύετε ότι σας πιάνει χώρο ή το έχετε διπλό, τριπλό ή σας είναι αδιάφορο, η διεύθυνση fan mail του καναλιού είναι στην περιγραφή κάθε επεισοδίου, μπορείτε να τη δείτε και να στείλετε κάτι και να το αναφέρω στο επόμενο επεισόδιο παραλαβές. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τα κομμάτια που αγόρασα τους τελευταίους μήνες. Και κάνοντας λίγο χώρο, γιατί με αυτό το τεράστιο big box donate είχε πιάσει όλο το χώρο του τραπεζιού, τελειώνω με τρία ακόμα κομματάκια. Αυτό εδώ, το Duke Nukem για Game Boy Color, το οποίο αυτό μου το χάρισε, όσοι θυμάστε, ο ξάδερφός μου ο Παναγιώτης στο εορταστικό πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο. Και το έβαλα όντως μετά και έπαιξα και όντως έχει το save με το όνομά μου, Nick, πριν από κοντά 20 χρόνια. Εντάξει, αυτό είναι donate από Soy. Ο φίλος ο Βασίλης ο Παπάς μου έστειλε με φακελάκι ελτά αυτό εδώ, το οποίο, παιδιά, αυτό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε βιβλιοπωλεία και τα λοιπά, μέχρι και σε περίπτερα μου έχουν πει, τα γνωστά μας υπερατού, το οποίο είναι τελευταία, ας πούμε, υλοποίηση, δεν είναι κάτι παλιό αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή τώρα υπάρχει έξω στην αγορά και έχει να κάνει με κονσόλες, πιάνει δηλαδή αρκετές κονσόλες, ξεκινάει δηλαδή από τις παλιές. Και κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται, τώρα δεν μπορώ να δείξω και καλά έτσι. Φτάνει μέχρι τις τελευταίες, ξέρω εγώ. Υπερατούμε κονσόλες. Nintendo Switch, Vita και τελευταίο το Virtual Boy. Πολύ ωραίο υπερατού, θέλω να παίξω με κανένα φιλαράκι κάτι τέτοιο. Μου το στείλε ο Βασίλης ο παπάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για την κίνησή σου. Να είσαι καλά, κορίνα μου. Το βάζουμε στη θέση του. Και πάμε με το τελευταίο fan mail, το οποίο είναι και πάρα πολύ δυνατό. Είναι αυτή η πανέμορφη τσαντάρα Sega Game Gear Official, παρακαλώ. Τη θυμάμαι μικρός, η οποία μέσα είναι... έχει φοβερούς χώρους για να βάλετε το Game Gear σας, κασέτες, το TV Tuner σας, έχει και η μάντα για να την κρεμάσετε από τον νόμο. Σε πάρα πολύ άψογη κατάσταση και, παιδιά, αυτήν τη τσάντα την είχε από μικρός ο φίλος του καναλιού, ο Αντώνης, από τους Αγίους Αναργύρους, ο οποίος μου την χάρισε. Μου είπε, Νικόλα, δεν τη θέλω πια, είναι δικιά σου, όποτε γουστάρεις έλα τσίπατη. Και πήγα στον Αντώνη κάποια μέρα στους Αγίους Αναργύρους και με τον Αντώνη κιόλας είδαμε ότι είχαμε και άλλα κοινά πέρα από την αγάπη στο retro gaming. Είναι φανατικός μοτοσυκλετιστής και super sport biker lover όπως εγώ, και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί κάποτε και στο ίδιο φόρουμ με μηχανές, στο Kawasaki Bikers GR, και ο Αντώνης επίσης είχε ακριβώς και το ίδιο μηχανάκι που έχω εγώ τώρα, το dragster μου, το project bike μου που λέω εγώ, το Kawasaki ZX12R, το οποίο είχε ακριβώς το ίδιο μοντέλο ο Αντώνης, και όταν το είδα από κοντά έτσι το δικό μου, μου λέει, πω ρε φίλε μου, λέει, τώρα τι μου θυμίζεις. Εντάξει, τρελάθηκε. Και έχει ένα GSXR600 πλέον τώρα από ό,τι μου είπε. Και πολύ καλή φάση. Θα κανονίσουμε τον Άρα, πάμε βόλτα όπως έχουμε πει. Μόλις τελειώσει ο κορονοϊός, φίλοι, θα πάμε να τα κάψουμε λίγο, να γουστάρουμε. Sega Game Gear τσαντάκι λοιπόν. Και επίσης, τώρα, κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, το οποίο όμως δεν το προλαβαίνω για το ανεβάσω, θα ανεβεί σε άλλο επεισόδιο, μου ήρθε ένα μήνυμα ότι κάποιος φίλος θέλει να μου στείλει το Xbox το πρώτο, το μαύρο, μαζί με κάποια παιχνίδια, τα χειριστήριά του, τα καλώδια του, όλα κομπλέ. Θέλει να μου το στείλει δώρο στο κανάλι. Γιατί δεν το χρειάζεται πια, τα παιδιά του δεν το εκτιμούν, δεν έχει χώρο και αποφάσισε να μου το στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κίνηση αυτή, θα το δούμε βέβαια σε επόμενο επεισόδιο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα παιχνίδια τα οποία πήρα εγώ τους τελευταίους μήνες. Η αλήθεια είναι πως από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα δεν αγόρασα
τόσα πολλά παιχνίδια, όπως ίσως όσοι με παρακολουθείτε να θυμάστε ότι αγόραζα τις περασμένες παραλαβές, περασμένους μήνες παλιότερα δηλαδή, είχα πιο πολλούς τίτλους που αγόραζα, ρετρό κτλ. Αυτή τη φορά όμως δεν αγόρασα τόσους, γιατί αυτούς τους τελευταίους μήνες, όπως αρκετοί ξέρετε, ασχολήθηκα φανατικά με το να μαζέψω περιοδικά. Και τα περιοδικά αυτά δεν ήταν τσάμπα. Εντάξει, κάποια ήταν όπως είδατε, κάποια τέτοια έτσι από φίλους, αλλά πάρα πολλά παιδιά από αυτά εννοείται ότι τα αγόρασα και τα αγόρασα και ακριβά, γιατί τα είχα χαϊπάρει με τα επεισόδια μου και τα λοιπά. Ξαφνικά άρχισαν πολλοί φίλοι να τα πουλάνε σε πολύ πιο μεγάλες τιμές από ό,τι συνηθιζόντουσαν οι τιμές του, συγγνώμη, πιο πριν. Με αποτέλεσμα αυτούς τους μήνες να έχω πάρει περίπου, θα σας βάλω τώρα μια εικόνα, κάπου 500 περιοδικά. Και το κόστος για όλα αυτά βγήκε περίπου 700 ευρώ. Θα μου πείτε 700 ευρώ τι λες ρε φίλε, ναι παιδιά, και όμως 500 περιοδικά περίπου, κάποια λίγο πιο ακριβά, κάποια πιο φτηνά ήταν ακριβά, οπότε αυτά τα χρήματα στερήθηκαν από να γίνουν ρετρό αγορές. Δεν το μετανιώνω όμως, γιατί έτσι μπήκανε πάρα πολλά κομμάτια. Όπως είδατε, συμπλήρωσα όλα τα Game Pro. Μου λείπουν μόνο 9 τεύχη για να συμπλήρωσω όλα τα games. Συμπληρώνω κοντά άλλες σειρές. Γενικά, εντάξει, μπήκαν πάρα πολλά περιοδικά. Το θέμα τους βέβαια είναι ο χώρος. Έχω αφήσει μόνο τα πιο καλά στο Game Room. Και γενικά, ας πούμε, εντάξει, δεν το μετάνιωσα. Θα μπορούσα να είχα πάρει, θα μου πει, ένα PS5, ένα Xbox Series X. Αλλά είχα πει ότι δεν θέλω να πάρω τέτοια μηχανήματα. Προτιμούσα με αυτά τα λεφτά να πάρω κάποιες ακόμα 2-3 που μου μένουν ρετρό κονσόλες exotic που λέω εγώ, με αυτά τα χρήματα. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Καλά να είμαστε όλοι, να έχουμε υγεία, να μπορούμε να κάνουμε το χόμπι μας δυνατά, να γουστάρουμε, να συλλέγουμε και όλα έρχονται αργά ή γρήγορα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα αποκτημά μου, το Black Hole για Mega CD. Ένα ωραίο σουτεράκι βασισμένο σε Mac. Γενικά εγώ είμαι λάτρης των mechs γενικά, παιχνιδιών, Mech Warrior, Armored Core, Virtual On, Titanfall, Iron Soldier, Black Wall, you name it, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια, αγαπάω με τα mech. Εδώ πάμε τώρα σε κάποια παιχνίδια που από μικρός είχα original το 1 και σε κόπιες το 2 και το 3. Είναι αυτά εδώ, είναι το Ace Combat 2. Ερέθισμα για να αγοράσω αυτά τα παιχνίδια ήταν παίζοντας το Game Pass του Xbox το Ace Combat 7, Skies Unknown. Πορώθηκα, θυμήθηκα τα παλιά, οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω σιγά σιγά να έχω όλα τα Ace Combat. Ξεκίνησα με το αγαπημένο μου PlayStation 1 και φυσικά αγόρασα και το 3, το Electrosphere. Παιχνιδάρε δηλαδή, εντάξει, με αυτά τα παιχνίδια έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα παιδιά. Ένα παιχνιδάκι άλλο, το Atlantis, όσοι το θυμάστε, ωραίο καρτουνίστικο παιχνιδάκι, με τη χαμένη Ατλαντίδα, ενδιαφέρον παιχνίδι, έτσι ας πούμε καρτουνίστικο, για όσο το έχετε παίξει κάντε μια προσπάθεια. Επίσης να πω κάτι το οποίο δεν είπα στην αρχή, ότι ο σκοπός αυτών των επεισοδίων, για όσοι φίλοι το βλέπετε πρώτη φορά, είναι μέσα από αυτές τις παραλαβές να σας δείξω κάποια πράγματα γενικά που πιστεύω ότι είναι άξια συλλογής. Δεν πάει να πει πάντα ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβά κτλ. Υπάρχουν παιχνίδια οικονομικά που μπορείτε να περάσετε πολύ καλά μαζί τους. Και θαρώ επίσης ότι δείχνοντάς σας αυτά τα παιχνίδια, σε πολλούς από εσάς ξυπνάω μνήμες. Και φυσικά και την μνήμη και την θέληση μετά να αποκτήσετε, ας πούμε, ένα παιχνίδι σαν αυτό το Doom, το οποίο το παίζατε μικρή, το είχατε διαγράψει το μυαλό σας και ξαφνικά μπορείτε, ας πούμε, να γουστάρετε να το αποκτήσετε. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός των επεισοδίων παραλαβών που συνήθως κάνω κάθε 4 ή 6 μήνες. Doom λοιπόν, σε Platinum, τι να πει κανείς για αυτό το παιχνίδι. Το Doom είναι το καλύτερο port, καλύτερο και από το PC, καλύτερο από οτιδήποτε υπήρξε στις κονσόλες της 5ης γενιάς. Είναι το ανώτερο port, είναι η καλύτερη version, με τα καλύτερα γραφικά, τον καλύτερο ήχο, τα καλύτερα controls και με πάρα πολλά levels. Επόμενη αγορά σχετική είναι το Final Doom. SimCity 2000, εντάξει, εγώ τα παίζα λίγο και στο PC λίγο πιο πριν αυτά τα παιχνίδια, και SimCity, αν θυμάστε, υπήρχε και στο Super NES. Όλα αυτά τα παιχνίδια μου αρέσανε, και Theme Park και Roller Coaster Tycoon, όλα αυτά που
είσαι και καλά, έχεις το God View και προσπαθείς να φτιάξεις μια πόλη, ένα πάρκο. Εμένα εκείνη την εποχή μου αρέσανε πάρα πολύ. Η δημιουργικότητα, δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι από το μηδέν. Το Gran Turismo το είχα. Είχαν χαθεί οι συσκευασίες μου, είχε σπάσει τελείως και είχα μόνο το γνήσιο δισκάκι με το manual. Οπότε εκείνο αποφάσισα να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιάννη και να αγοράσω κανονικά να το έχω με τη συσκευασία του. Για να στέκεται και αυτό επάξια στην PS1 συλλογή μου, χωρίς να είναι σε θήκη από ένα απλό CD. Gran Turismo, best selling game του PS1, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και εδώ, αυτό είναι επίσης, το ξέχασα πριν, ένα fan mail donate του φίλου Γιάννη Δελφίνη, από το φιλαράκι μου, από το κανάλι, που είχαμε ξεκινήσει και μαζί κάποτε, και τον βλέπετε guest συχνά πυκνά στο κανάλι. Ήρθε τις προάλλες έτσι λίγο εδώ για καφέ και μου λέει: σου έφερα και εγώ ένα fan mail. Και του λέω: τι έφερες, τρελέ? Και μου έδωσε αυτό. Ένα σφραγισμένο F1 World Grand Prix για τον Dreamcast. Ευχαριστώ πολύ για Γιαννάρα μου, σε ξέχασα πιο πριν, αλλά το ανέφερα τώρα. Και αυτό επίσης ξέχασα, γιατί τα είχα βάλει τώρα κατηγορημένα τα παιχνίδια. Και αυτό είναι fan mail από το φίλο τον Παναγιώτη Αργεντέλη, με τον οποίο έχω κάνει και room tour επεισόδιο πριν από 2 καλοκαίρια. Και ετοιμαζόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού για πολύ δυνατό Room Tour Updated Version 2 επεισόδιο, που ο Παναγιώτης μετά από 2 χρόνια έχει κουμπώσει στη συλλογή του αξιοθαύμαστα πράγματα, exotic, τρομερά πράγματα, τα οποία, εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα και θα γίνει αυτό το Room Tour προς τέλος καλοκαιριού, θα πάθετε πλάκα το τι έχει βάλει ο Παναγιώτης στη συλλογή του. Εντάξει, δεν θέλω να σποιλάρω άλλο, υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα. Anyway, μου έκανε αυτό εδώ fan mail το Ultimate Mortal Kombat 3, γιατί είχε ακούσει στο επεισόδιο με τα fighting games που έκανα με τον Θάνο και με τον Γιάννη πρόσφατα, ότι είχα την Ultimate Mortal Kombat έκδοση για το Super NES και ήθελα να αγοράσω κάποια στιγμή για το Genesis, και ο Παναγιώτης δεν έχασε χρόνο να μου το βάλει σε ένα φακελάκι στα ΕΛΤΑ και να μου το στείλει χωρίς καν να το ξέρω. Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ με κάποια Mega Drive παιχνιδάκια, έτσι σιγά σιγά να χτίζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αγαπημένη μου συλλογή είναι η Mega Drive, όπως περισσότεροι γνωρίζετε, και κάποια στιγμή έχω θέσει έναν ψηλό στόχο για τίτλους σε Mega Drive, ένα μεγάλο νούμερο. Το κακό είναι ότι δεν είμαι αφοσιωμένος σε μια συλλογή, συνέχεια παίρνω εδώ, παίρνω εκεί, και με τις τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ, να ανεβαίνουν δηλαδή με γεωμετρική πρόοδο συνεχώς, το να πάρεις και τρεις τίτλους π.χ. στο NES ή στο Jaguar ή κάπου αλλού ή Super Nintendo, μπλα μπλα μπλα, ή και PlayStation ακόμα, δεν είναι φτηνά αυτά, εντάξει, έχουν όλα πλέον κάποια τιμή, σε κόβει από το να πάρεις κάτι άλλο. Εδώ FIFA 97, το τελευταίο FIFA, είναι τόσο βαρύ παιδιά αυτό, με ένα τόσο τεράστιο manual, είναι η πιο βαριά κασέτα νομίζω που υπάρχει, πρέπει να είναι πιο βαρύ και από τις συλλογές με τα Mega Collections που έχουν μέσα 3 ή 4 manuals από το εκάστοτε παιχνίδι. FIFA 97 δεν το είχα, εντάξει, ένα πολύ κοινό παιχνίδι, απλά το θεωρώ ορόσημο να υπήρχε, και πιο πριν το FIFA 96. Όλα αυτά τα πήρα από eBay. Το eBay βέβαια τώρα μας έχει στεναχωρήσει η Αγγλία με το τελωνείο, οπότε έχω σταματήσει, δεν ξαναδίνω τίποτα στους Άγγλους, γιατί το είχαν ξεφτυλίσει και με τα μεταφορικά. Και με το τελωνείο έχει ξεφύγει η φάση. Έχω μποϊκοτάρει πλέον εγώ προσωπικά τελείως στην Αγγλία, αλλά και πάρα πολλοί αρκετοί φίλοι συλλέκτες. Και πλέον αγοράζω μόνο από Γερμανία και από Γαλλία ή και Ισπανία. Η Ιταλία, ανέκαθεν, παρότι είναι πολύ κοντά μας, είχε πάρα πολύ ακριβά μεταφορικά. Οπότε θεωρώ την καλύτερη επιλογή κάποιος να ψωνίσει πλέον από το eBay, συνήθως από Γερμανία ή από Γαλλία. Virtual Racing, το πρώτο και τελευταίο παιχνίδι με το SVP τσιπάκι, Sega Virtual Processor, ένα αντίστοιχο concept του Super FX chip που χρησιμοποιούσαν οι κασέτες του Super Nintendo. Για αυτό το παιχνίδι θέλω να μιλήσω κάποια στιγμή σαν ένα standalone επεισόδιο. Θέλω όμως να βρω και την 32X έκδοση, ώστε να είναι ένα mashup και τους δύο αυτούς τίτλους, να μιλήσω, γιατί πιστεύω ότι χρειάζονται μια δέουσα προσοχή γενικά σαν τίτλοι, τα Virtual Racing. Είναι μια ιστορία, είναι μια τεχνολογία και θεωρείται από τα πρώτα 3D rendered polygon based games, το συγκεκριμένο του Mega Drive. Προχωράμε με το Rise of the Robots,
που ο φίλος Θάνος στο παιχνίδι, στο αφιέρωμα, συγγνώμη, με τα Fighting Games, είπε ότι αυτό είναι ένα σκουπίδι. Πολλοί από εσάς το θεωρείτε σκουπίδι. Εγώ το πήρα μόνο και μόνο για το εξώφυλλο αυτό που έχω ξαναπεί, που ήταν σε περιοδικά της εποχής και προμείνει ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό αυτό το παιχνίδι. Το πήρα να υπάρχει και αυτό στη συλλογή. Κάτσε, γιατί εδώ σε λίγο δεν θα έχουμε χώρο. Μια παιχνιδάρα για το Mega Drive, παιδιά, το Asterix, το πήρα από Γαλλία. Πάρα πολύ καλή περίπτωση. Πολύ καλό παιχνίδι. Όσοι είστε fans του Asterix, όπως εγώ, θα το βρείτε πάρα πολύ διασκεδαστικό. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη έκδοση του παιχνιδιού αυτού που υπάρχει σε 8 και σε 16 bit. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Asterix and the Great Rescue. Earthworm Jim. Τι να πει κανείς για το παιχνίδι? Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί περισσότεροι που είμαστε κάποια ηλικία και ασχολούμαστε με το ρετρό, γνωρίζουμε. 24 Meg, τρομερά γραφικά, καταιγιστική δράση, δύσκολο παιχνίδι. Παιχνίδι της χρονιάς, νομίζω, όταν είχε βγει, το 95 πότε βγήκε. Ακολούθησε η συνέχεια το 2, το οποίο είναι στα πλάνα. Αποθυμένο παιδικό από μικρό, στο Earthworm Jim. Φανταστικό παιχνίδι, με την έκδοση για Mega CD, το Special Edition, να είναι το καλύτερο που υπάρχει. Τον αγαπάμε τον Jimmy. Street Racer από Πορτογαλία, αγορά Ubisoft. Ubisoft με κενό, κάποτε ήταν με κενό η Ubisoft. Ναι, υπάρχει από τότε η Ubisoft, για όσους δεν ξέρουν. Ένα περίεργο παιχνίδι, σαν το Mario Kart, ας πούμε, που βέβαια παίζει και ξύλο και παίζουν και αρκετοί παίχτες με ένα κολπάκι της εποχής, σαν το Multitap. Και τελευταία Mega Drive παραλαβή, Mortal Kombat 2, αμερικάνικο, που παίζει στα 60 Hz και επίσης το θετικό του είναι ότι παίζει και σε PAL Mega Drive, παιδιά, να ξέρετε, στα 60 Hz. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, φανταστικό παιχνίδι. Πλέον μου λείπει μόνο το ένα, που θα μπει και αυτό σύντομα στην συλλογή. Συνεχίζουμε. Να βάλουμε και αυτά εδώ. Να το πάμε χρονολογικά, να φεύγει λίγο και αυτό εδώ από τη μέση. Red October για Amstrad CPC. Είναι brand new, το είχα κάνει post στα social, δεν θέλω να το ανοίξω. Έχω κάνει σχετικές φωτογραφίες στο Instagram και στο YouTube, στο social tab και στο Facebook. Παιδιά, είναι μια φανταστική έκδοση το πώς ήταν τα παιχνίδια. Είναι πριν βγει η ομώνυμη ταινία. Είχα απορροθεί να μαζέψω και άλλα Red October, βασικά τις εκδόσεις που υπήρχαν στην Nintendo και αυτή της CPC παλιάς εποχής. Έχει μια τεράστια αφίσα, έχει μια κονκάρδα, έχει ένα βιβλίο με τα εχθρικά πλοία, πολύ καλή κατασκευή, μυρίζει καινουργίλα, είναι απίστευτο, πολύ δυνατό κομμάτι. Είμαι λάτρης των υποβρυχιών και του Red October γενικά, της νουβέλας του Tom Clancy. Όχι, Tom Clancy, λάθος. Ναι, Tom Clancy, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και γενικά, εντάξει. Ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι που χάρηκα που πήγε στη συλλογή μου. Συνεχίζουμε και με μια αγορά για Master System, το Sonic Chaos. Το τελευταίο Sonic για το Master System, το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο. Το είχα για το Game Gear, οπότε θεώρησα να πάρω και την έκδοση για Master System, να το χαίρομαι λίγο καλύτερα όταν θα παίζω στη καμπίνα μέσα της Sega. Το Sega Zegatron Stand, πολύ γρήγορο παιχνίδι, πολύ όμορφο και πολύ ανώτερο φυσικά από το 1 και από το 2, που έχουμε παίξει αρκετοί από εμάς, ας πούμε, εκείνες τις ωραίες όμορφες εποχές. Συνεχίζοντας, πάμε λίγο για NES και εδώ είναι το Iron Sword Wizards and Warriors 2, που για όσους δεν γνωρίζουν, η πιο κοινή του έκδοση είναι αυτή του Game Boy, που το ξέρουμε σαν Fortress of Fear. Το Fortress of Fear είναι το chapter 7, αν θυμάμαι καλά. Αυτό είναι το chapter 2. Στο NES υπάρχει το 1, το 2 και το 3, που θέλω να τα αποκτήσω. Και μετά πηδήξανε στο Game Boy, πήγανε στο chapter, ξέρω εγώ τι ήταν αυτό, 7 ή 9. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα ενδιάμεσα παιχνίδια. Ιστορικό κομμάτι, ελληνικό, SIB. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το βρήκα. Και ήταν σε περίεργη κατάσταση, πολύ ταλαιπωρημένη, και ο φίλος μου ο Ντένις Ουρβάνος, πήγα μια μέρα σπίτι του και μου έκανε ένα απίστευτο retro fix. Μου έβγαλε ζελοτέιπ, μου έβγαλε βρώμες, μου έβγαλε υγρασίες, δηλαδή έκανε τρελά κόλπα.
σαν restoration και μου κάνει δώρο και ένα sleeve, ένα protective sleeve για NES. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντένις. Ένα ιστορικό παιχνίδι που του άρμοζε μόνο μια τέτοια ιστορική επαναφορά. Συνεχίζουμε για NES. Το Red October, σας είχα κάνει το retro review στο Game Boy, το οποίο αγαπήσατε πάρα πολύ τότε. Δυστυχώς όμως το YouTube μου το κατέβασε λόγω ότι, εντάξει, ήξερα ότι είχα βάλει αποσπάσματα την ταινία, μου το κατέβασε, είχε πάει περίπου, είχε πάει καλά για εκείνες τις δύο εβδομάδες, είχε 1500 views. Μετά όταν μου το κατέβασε, αναγκάστηκα και ξανάφτιαξα από την αρχή το επεισόδιο με κομμένες σκηνές και έχει ξανανέβει τότε στο κανάλι. Έχει περίπου 700 views. Εντάξει, όσοι δεν το έχετε δει, δώστε αγάπη σε εκείνο το επεισόδιο. Είχα δώσει και εγώ πολύ αγάπη για να το φτιάξω και είχα πει ότι θα έπαιρνα και την NES έκδοση. Οπότε με αυτό και με αυτό έχω όλες τις εκδόσεις για το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη. SIB, πάρα πολύ καλή έκδοση. Το αφήσουμε και εδώ. Και άλλο ένα παιχνίδι που και αυτό σας το είχα δείξει στα social του καναλιού. Τα Χριστούγεννα μου το είχε κάνει δώρο πρωτοχρονιάς η γυναίκα μου. Batman, ελληνικό παρακαλώ. Η Τότσου, άψογη κατάσταση. Μέσα manuals, όλα αυτά είναι σαν καινούριο. Και τώρα που το πιάνω, του κάνω δαχτυλιές και ξενερώνω. Πρέπει να μπει και αυτό σε ένα protective sleeve σαν εκεί. Ένα από τα καλύτερα platformers εκείνης της εποχής, πρώιμα και προς το τέλος βέβαια. Θεωρητικά, εντάξει, της ζωής του NES, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, Sunsoft, που δεν έχει όμως και καμία σχέση με την έκδοση του Game Boy, παρόλα αυτά. Εγώ μικρός αγάπαγα πολύ την έκδοση του Game Boy και δεν γινότανε να μην δεν πάρω και αυτό. Προχωράμε με το Jaguar. Με το Jaguar γενικά έχω πορωθεί πάλι τελευταία. Θέλω να αυξήσω τη συλλογή του Jaguar, γιατί είναι πολύ μεγάλη, ότι έχει τις κορυφαίες παιχνιδάρες, αλλά θεωρώ ότι το Jaguar έχει τη δικιά του ιστορία αφήσει, σύντομα κλείνει 30 χρόνια ζωής και σαν tribute θέλω έτσι να πάρω κάποιους τίτλους που είχα αποθυμένα. Ένα αποθυμένο είναι και αυτό εδώ, το Dragon Bruce Lee Story, το οποίο είχε βγει σε πάρα πολλά μηχανήματα εκείνη την εποχή. Είχε βγει σαν 8-bit στο Master System, 16-bit το Mega Drive, Genesis κτλ. Παρ' όλα αυτά εγώ τότε δεν το είχα πάρει για εκείνα τα μηχανήματα παρόλο που τα είχα και ήθελα να το πάρω για το Jaguar, όμως δεν έτυχε να το πάρω γιατί είχα απογοητευτεί από τα 3-4 παιχνίδια που είχα τότε. Μετά πήρα PlayStation 1 και τα υπόλοιπα ήταν ιστορία. Το Jaguar μπήκε σε ένα χρόνο ντούλαπο μέχρι που ξανανοίχτηκε εκείνο το ντουλάπι το 2015 που άρχισα να ασχολούμαι με το ρετρό. Οπότε λοιπόν, Dragon Bruce Lee Story, άψογη κατάσταση. Και αυτό σε protective sleeve. Συνεχίζουμε με Cannon Fodder, άλλη μια παιχνιδάρα που έχει βγει και αυτή σε Super Nintendo, σε Amigas, σε το ένα το άλλο, εντάξει, γνωστό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό, έχει βγει και η συνέχεια του το 2. Τι να πει κανείς για το Cannon Fodder, και αυτό είναι ένα παιχνίδι που γούσταρα μικρός, σε πολλά Game Pro και Games υπήρχαν στα πρώτα τεύχη και η λύση για το μόνιμο παιχνίδι. Καλή, πολύ καλή έκδοση για το Jaguar. Ήταν και αυτή σε must list. Το βάλουμε και αυτό εδώ. Και για Jaguar, το μεγαλύτερο αποθυμένο όλων των εποχών ήταν αυτό εδώ, παιδιά. Μια τιτλάρα. Πλέον ο τίτλος ξεφεύγει, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με μεταφορικά μου βγήκε στα 150 ευρώ. Αλλά είναι άψογο. Όσοι με παρακολουθείτε στα social θα είχατε δει όταν το πήρα που είχα βάλει και τα ενδότερά του, που έχει μέσα όλα τα σακουλάκια, την εγγύηση, τα manuals, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Άψογη κατάσταση, ετοιμάζεται, είναι στα σχέδια για retro review. Απλά με δυσκολεύει ο χρόνος, παιδιά, που έχετε καταλάβει, δεν μπορώ να βγάζω συχνά επεισόδια, το έχω ανακοινώσει αυτό εξάλλου την αρχή της χρονιάς. Είναι όμως για να γίνει ένα πάρα πολύ καλό αναλυτικό review. Alien vs Predator για Atari Jaguar. Το αγαπάμε με χίλια. Κάτσε το βάλουμε έτσι για να μην μας γυαλίζει κιόλας, γιατί έχει το sleeve. Ένα παιχνιδάκι για PlayStation 2, Super Bikes Riding Challenge. Θέλω να έχω και για μηχανές, θέλω να έχω μια μεγάλη συλλογή τίτλων, μιας και είμαι φανατικός μηχανόβιος. Έχω αρκετά κομμάτια, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μιλήσω για αυτά. Πάμε για Saturn, Soviet Strike, το Big Box και καλά edition που λέγαμε, ελληνικό Zegetron. Τα κανονικά παιχνίδια Saturn είναι τα μισά, αυτό είναι η διπλή.
το διπλό το box. Παιχνιδάρα το Soviet Strike, δεν ξέρω όσοι το είχατε παίξει στην εποχή του, εγώ το είχα παίξει σε φίλο σε PlayStation 1 και επειδή έπαιζα και στο Master System και στο Mega Drive το Jungle Strike και το Desert Strike, ήταν καταπληκτικό. Επίσης υπάρχει και το Urban Strike για Mega Drive Super Nintendo και τελευταίο παιχνίδι υπάρχει το Nuclear Strike, το οποίο δεν το έχω και είχε βγει μόνο για Nintendo 64. Κάποια στιγμή μου λείπουν μόνο αυτά τα δύο. Θέλω να έχω όλη τη σειρά της Strike Series της Electronic Arts και να γίνουν και αυτές ένα ομώνυμο επεισόδιο αφιέρωμα. Και πάμε στα τελευταία μας κομμάτια. Να ξεκινήσω PlayStation 4 γιατί εκεί παίρνω πιο λίγα. Παιχνιδάρα Last of Us Part 2, το οποίο μου το πήρε και αυτό η γυναίκα μου δώρο Χριστουγέννων. Ήταν φανταστικό παιχνίδι, ήξερα ότι ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι, δεν έδωσα καθόλου σημασία σε αυτά που λέει ο κόσμος αν ήταν κακό παιχνίδι με το σενάριο, εγώ το ευχαριστήθηκα, απορώθηκα και να σημειώσω κιόλας ότι το έπαιξα όλο με τη γυναίκα μου να βλέπει από το καναπέ που της άρεσε πάρα πολύ και εκείνης. Καταπληκτικό παιχνίδι, μην ακούτε τι γράφουν κάποιοι, αγνοήστε ό,τι λένε, παίξτε τα παιχνίδια και να έχετε πάντα τη δικιά σας γνώμη τη σχετική ας πούμε για κάθε τίτλο. Μην ακούτε τι λένε, με αποτέλεσμα να σας κάνουν να απορρίπτετε κάποια παιχνίδια χωρίς καν να τα έχετε παίξει. Mortal Kombat 11. Κάτι μας γλίστρησε. Mortal Kombat 11, εντάξει, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι η απλή version. Μάλλον επειδή έχουν βάλει τρελά πράγματα μέσα και τρελούς χαρακτήρες, βλέπω να γίνεται το upgrade στο Ultimate Edition. Και πάμε Xbox One. Titanfall 2 μου ήρθε χτες σφραγισμένο, το έπαιξα στο Game Pass που δεν είχα παίξει το 2, πορώθηκα με το campaign, πορώθηκα με το multiplayer, οπότε δεν γίνονταν να μην το έχω σε φυσική μορφή, το τσίμπησα, Titanfall-άρα. Assassin's Creed Valhalla, το πήρα την πρώτη μέρα κυκλοφορίας, βασικά να το πήρε και αυτό η γυναίκα μου, τότε 17 Νοέμβρη που βγήκε ή 16 ή 15, δεν ξέρω, γιατί τότε είχα γενέθλια. Τέλος πάντων, και αυτό λοιπόν δώρο της συζύγου. Ομολογώ ότι δεν με έχει συγκινήσει καθόλου σε παιχνίδι. Το έχω αφήσει περίπου στα 2 τρίτα της ιστορίας. Δεν βλέπω καμία εξέλιξη στο ενδιαφέρον. Δεν έχει τίποτα να με εντριγκάρει όπως το Odyssey και το Origins, που τα θεωρώ καταπληκτικά παιχνίδια, ειδικότερα το Origins. Σίγουρα τα visuals είναι πάρα πολύ δυνατά, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν με έχει τραβήξει, παιδιά. Θα το τελειώσω εννοείται, αλλά σίγουρα δεν θα το κάνω 100% achievements όπως έχω κάνει και στα δύο περασμένα παιχνίδια που τα έχω με 250 ώρες στο Odyssey και 150 ώρες στο Origins. Αν και εδώ έχω φτάσει τις 80 ώρες, δεν νομίζω να κάτσω να ασχοληθώ με side quests και να βγάλω όλα τα achievements. Valhalla και Red Dead Revolver, έπρεπε να το έχω αυτό το παιχνίδι, δεν το είχα παίξει την εποχή του. Είχα παίξει μόνο τα επόμενα, το Red Dead, σκέτο, Redemption, στο Xbox 360 και στο PS3 το είχα πάρει και φυσικά το Red Dead Redemption 2 του παιχνιδάρα, οπότε έπρεπε να πάρω και τον μπαμπά τους, τον πρόγονό τους, για Xbox 1 το διάλεξα, αντί για PS2. House of the Dead 3 για Xbox 1. Η συνέχεια του House of the Dead 2 που είχα αγοράσει ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγοράσει στο Dreamcast όταν είχε κυκλοφορήσει. Παιχνιδάρα. Φανταστική παιχνιδάρα, παιδιά. Και πάμε και στο Ninja Gaiden. Άλλη τιτλάρα που έχω λιώσει μαζί του στην εποχή του, στο Xbox 1. Καταπληκτικό παιχνίδι. Τι να πρωτοπεί κανείς γι' αυτό. Ninja Gaiden, παιδιά. Και φυσικά αυτό εδώ το κομμάτι που πήρα πριν κάποιους μήνες, το ασιατικό Mega Drive 2, σας το είχα δείξει, πλέον δύσκολο κομμάτι, ακριβό κομμάτι παιδιά, όσοι θέλετε να το πάρετε, πάρετε το, γιατί η τιμή του φεύγει και δυστυχώς και εγώ το ακριβοπλήρωσα πάρα πολύ αυτό για να το πάρω. Πολύ δυνατό κομμάτι, region unlock, εξάκουμπο μέσα χειριστήριο, το πήρα σε μια τρομερά άψογη κατάσταση. Πάλι όσοι με ακολουθείτε στα social θα το είχατε δει, κάτι φωτογραφίες, με να του βγάλω με κάτι retrofix, θα το πάω στο φίλο Dennis να μου βγάλει αυτές τις τιμές. Πολύ καλή κατάσταση και φυσικά από hardware το τελευταίο που πήρα, το έχετε δει βέβαια ήδη, ήταν και ο Amstrad CPC. Οπότε αυτές ήταν οι αγορές μου από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα, πολλά περιοδικά.
που μου κόψανε λίγο ρετρό αγορές, αλλά δεν θέλω να είμαι πλεονέκτης. Αρκετά πράγματα και αυτά για αυτούς τους μήνες. Περνάω καλά μαζί τους, αρκετά από αυτά τα παίζω, είτε ρετρό είτε σύγχρονα. Και γενικά το collecting, είτε είναι κάτι του 1 ευρώ, είτε των 5, είτε των 10, είτε των 100, είτε των 300 ευρώ, πάντα είναι collecting, είναι συλλογή, είναι να μπει στο ράφι, να ομορφύνει, να μας κάνει να νιώθουμε καλά, να περνάμε ωραία μαζί τους, είτε παίζοντας, είτε απλά χαζεύοντάς τα στο game room μας, στη βιβλιοθήκη του σαλονιού μας κτλ. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, παραλαβές fan mails, έχω ταραχτεί να κουνάω σε νέα το τρίποδο, δεν πειράζει, με συγχωρείτε για αυτό, το ξέρετε. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, με εορταστικό επεισόδιο δυνατό τριλογίας. Δεν θα σποιλάρω κάτι παραπάνω, το σχεδιάζω αρκετό καιρό. Κυριακή του Πάσχα λοιπόν, ραντεβού για εορταστικό πασχαλινό επεισόδιο. Να είστε καλά φίλοι μου, keep it retro και καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα σας εύχομαι. Να είστε καλά όλοι.